Όλο και περισσότεροι ενδιαφέρονται, ρωτούν και θέλουν να μάθουν για το σχολικό εκβοβισμό, την αναγνώριση και τους τρόπους αναχέτησής του. Στο πλαίσιο της 6ης Μαρτίου, της ημέρας κατά του σχολικού εκφοβισμού και της ενδοσχολικής βίας, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης διοργάνωσε σχετική ενημερωτική εκδήλωση. Σε κάθε περίπτωση, οφείλουμε οι άνθρωποι και οι φορείς που έχουμε τη δυνατότητα να διοργανώνουμε κάποιες δράσεις σχετικές, είμαστε υποχρεωμένοι, θα έλεγα καλύτερα, να κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση, να ενημερώνονται οι πολίτες. Ένας ενημερωμένος πολίτης είναι πάντα ένας πολίτης που δεν χειραγωγείται, ένας άξιος πολίτης και κατ' επέκταση μπορεί να παράξει θετικά πράγματα για τον τόπο του, για την πατρίδα του και να επιλέξει και τους άξιους άρχοντες που θα τον εκπροσωπήσουν σε απότερο επίπεδο. Η μέρα κατά της σχολικής, ενδοσχολικής βίας, σχολικού εκφοβισμού, είναι μια μέρα η οποία έχει καθιερωθεί από την ίδια τη ζωή. Θα είμαστε μπροστάρδες και συμπαραστάτες σε κάθε εκδήλωση που έχει να κάνει με κοινωνικά φαινόμενα, με αρνητικό αντίκτυπο που τείνουν να λάβουν όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις όπως ο σχολικός εκφοβισμός, δήλωσε ο Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Πατέρας Απόστολος Καβαλιώτης. Αυτό που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι πρέπει να ενδιαφερόμαστε για τον εκφοβισμό και τις τεχνικές αντιμετώπισης όχι μία φορά τον χρόνο, αλλά συνέχεια. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο επικρατεί τελικά στη ζωή των ενηλίκων, όπως δείχνουν τα πράγματα, και βέβαια αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι αυτός που εκφοβίζει έχει την ίδια δυνατότητα να γίνει και παρατηρητής και βέβαια αργότερα να γίνει ο ίδιος και θύμα. Γιατί? Διότι οι περισσότεροι δεχόμαστε εκφοβισμό σε μια κοινωνία όπου ξεκινάει από τον υπηαγωγείο και το δημοτικό, καταλήγει στο γυμνάσιο, στο λύκειο και στο πανεπιστήμιο και τελικά φτάνει να βλέπουμε ανθρώπους που εκφοβίζονται και που εκφοβίζουν στη γειτονιά μας, στο σπίτι μας, στη ζωή μας, στην κοινωνία ευρύτερα. Βασική συγκήτρια της εκδήλωσης ήταν η υπεύθυνη του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων Νομού Εύρου και ειδική στα φαινόμενα ενδοσχολικής βίας και σχολικού εκφοβισμού, Αλεξάνδρα Γκουλιάμα. Σχολική βία φυσικά και παρατηρείται και τα ποσοστά είναι εφάμιλα των άλλων περιοχών, όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι σχολικός εκφοβισμός. Πολλές φορές επιμένω στην διάκριση ανάμεσα στη σχολική βία και στο σχολικό εκφοβισμό, διότι η βία μπορεί να συνιστά οποιαδήποτε αρνητική ενέργεια κατά εαυτού ή κατά άλλου ανθρώπου ή κατά αντικειμένων. Δεν είναι όμως όλα αυτά κατά ανάγκη σχολικός εκφοβισμός, από την έννοια που δεν συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Περιστατικά εκφοβισμού στην περιοχή μας, όχι ακραία. Να σας πω τι συνιστά καταρχάς εκφοβισμό. Εκφοβισμός είναι το να είναι επαναλαμβανόμενα τα περιστατικά. Φυσικά και μπορεί να έχουμε υπό την έννοια αυτή κάποια περιστατικά τα οποία, δεν θέλω να τα λέω περιστατικά, κάποια επεισόδια επιθετικότητας, κάποια επεισόδια βίας, τα οποία μπορεί και να συγκλονίσουν. Ένας άγριος, ένας άδικος καυγάς, μία εμπλοκή που να λάβει μεγάλες διαστάσεις. Αν δεν έχει επαναληπτικότητα όμως, δεν θα βιαστώ να τη χαρακτηρίσω ενδοσχολικό εκφοβισμό.